Τη δημιουργία ενός ρωσικού συστήματος πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών εξήγηλε την Πέμπτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι η απάντηση στην απόφαση των εταιριών Visa και Mastercard να διακόψουν τη συνεργασία με την Bank Russia. Σε συνάντηση με βουλευτές, με αντικείμενο την ομαλή προσάρτηση της Κριμαίας, ο Ρώσος Πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεση της χώρας να χρησιμοποιεί στο μέλλον μόνο συστήματα πληρωμών που μπορεί να ελέγχει. Είναι κρίμα που κάποιες εταιρείες αποφάσισαν να επιβάλλουν τους γνωστούς περιορισμούς. Πιστεύω ότι το μόνο που θα καταφέρουν είναι να χάσουν μερίδιο σε μια αγορά που τους προσφέρει μεγάλα κέρδη. Αυτή δεν ήταν δική μας απόφαση. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και θα το κάνουμε. Πάντως, με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι πιστωτικές κάρτες δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Ρωσία. Κυκλοφορούν μόλις 30 εκατομμύρια σε μια χώρα με πληθυσμό 143 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μετρητά ακόμα και για μεγάλες αγορές, όπως ακινήτων, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει το φαινόμενο που χρησιμοποιείται και για ξέπλυμα χρήματος.